Папа, я тебя люблю. Стέλνει μήνυμα στον πατέρα της ότι τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ, ότι θα επιστρέψουν πάρα πολύ σύντομα. Η 9χρονη Αναστασία μαζί με τη μητέρα της, την Ονά και τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν πρώην υφυπουργός στην Ουκρανία, εγκατέλειψαν την κόλαση του πολέμου και από το Κίεβο βρίσκονται στην Κρήτη. Στα μάτια της ο πατέρας της είναι ήρωας, προσεύχεται για αυτόν και ελπίζει να ανταμώσουν σύντομα στην Ουκρανία. Πάπα сказал то, что он может быть скоро при. Ο μπαμπάς είπε ότι θα βρεθούν σύντομα, ότι θα, ή θα έρθει εδώ ή θα γυρίσουν στην Ουκρανία και λέει είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα, να ξανασυναντηθούν ξανά. Οι γονείς της Ειρήνης Χατζημίνα αποχώρησαν από τη φλεγόμενη περιοχή και φιλοξενούνται στο σπίτι των πεθέρων τους, στο καταλαγάρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Νιώθω μεγάλη, απίστευτη χαρά, μεγάλη ανακούφιση, σαν έχω γεννηθεί δεύτερη φορά στη ζωή μου. Τίποτα δεν έχει αξία, εκτός από την ανθρώπινη ζωή. Αλλά για μένα έχει σημασία ότι οι γονείς μου είναι εδώ και είναι ζωντανή. Όλοι οι δρόμοι είναι περικυκλωμένοι, γιατί οι άνθρωποι και ο στρατός και οι άνθρωποι, τα παρτιζάν, έχουν βάλει από μπετόν κάτι για να περάσουν τα τάγκς και βλέπανε κιόλας, δηλαδή τα ρόκες πετούσαν πάνω τους. Ήταν πάρα πολύ τρομοκτικό, ήταν πάρα πολύ σε κίνδυνο και μέχρι να περάσουν τα σύνορα είχαν τρέμουλο. Στις 24 Φεβρουαρίου ξύπνησαν από τις βόμβες. Βίωναν τρομακτικές στιγμές και για 7 ημέρες διέμεναν στο υπόγειο του σπιτιού τους, ενώ αποφάσισαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς μετά τους βομβαρδισμούς στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης. Στο τρένο ήταν άνθρωποι, κοιμόντουσαν στο πάτωμα και ήταν μόνο γυναίκες και παιδιά και τραυματίες. Σε εμάς υπάρχει τρένο κουπέ, σου ονομάζουμε το δωματιά και ήταν 19 άτομα. Δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει, λέει, ας πούμε, έβλεπε ένα 2χρονο παιδάκι, ο οποίο του κόψαν τα ποδαράκια, αλλά το σώσανε. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Εμείς έχουμε να χάσουμε πολλά, γι' αυτό θα αντιστοιχόμαστε πάρα πολύ. Μέχρι το τέλος. Οι περισσότεροι αυτοί που είναι άντρες λένε ότι θα πεθάνουμε, αλλά δεν θα πάμε πίσω. Είναι, λέει, μικρή η Ουκρανία μπροστά στη Ρωσία, αλλά λέει, εμείς θα κερδίσουμε. Η κυρία Ελένη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην Ουκρανία, μας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο Κίεβο, το χάος στο σιδηροδρομικό σταθμό και το ασφιχτικά γεμάτο τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία, όπου εκεί φιλοξενήθηκαν για 4 ημέρες σε ξενοδοχείο πριν αναχωρήσουν με πτήση προς την Αθήνα με τελικό προορισμό την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ ευγνώμων που δεχτήκαν τα παθερικά τόσο ζεστά και χθες ήταν μεγάλη χαρά. Η κυρία Ελένη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο της προπαγάνδας από ρωσικής πλευράς, με συγγενικά της πρόσωπα στη Ρωσία να είναι συγκλονισμένα με τις εφιαλτικές διαστάσεις του πολέμου. Λέει ότι είναι προπαγάνδα, ότι δεν υπήρχε ποτέ ούτε ναζισμό ούτε φασισμό εναντίον τους Ρώσων στην Ουκρανία. Είμαστε αδέλφια. Οι περισσότεροι συγγενείς δεν πιστεύουν, γιατί έχουν τελείως άλλη εικόνα στη τηλεόραση. Καταρχήν δεν τους δείχνουν καθόλου καταστροφές. Η γιαγιά μας εννοείται, μας πιστεύει και εννοείται. Τρελαίνεται γιατί και αυτή έχει γεννηθεί στο πόλεμο και θυμάται το πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο. Και δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορούμε να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Η κουμπάρα της κυρία Μίλα, χορογράφος στο επάγγελμα, μας περιέγραψε μία από τις πολλές συγκλονιστικές στιγμές στο αεροπλάνο, στέλνοντας τα δικά της μηνύματα. Ένα πολύ μικρό κοριτσάκι με λεπτή φωνή ξεκίνησε να τραγουδάει το ύμνο της Ουκρανίας. Και τα λόγια λένε ότι εμείς θα πεθάνουμε όλοι, αλλά θα αντιστοιχόμαστε. Αυτοί που κάνουν το κακό, αυτοί που είναι οι κατακτητές, πρέπει να τιμωρηθούν οπωσδήποτε. Έτσι είναι η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να συμβεί. Γι' αυτό πιστεύει ότι η αλήθεια θα κερδίσει.